Απίστευτες σκηνές βλέπουμε τα τελευταία 24 ώρα στις συγκρούσεις Ιράν και Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, που έχουν ξεσπάσει με Ταλιμπάν να προσπαθούν να προσβάλλουν Ιρανικές δυνάμεις στα σύνορα. Βίντεο που κυκλοφόρησε από τους Ταλιμπάν τράβηξε όμως περαιτέρω τη διεθνή προσοχή στην κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ του Ιράν και του Αφγανιστάν, που έχει καταλήξει σε απώλειες και για τις δύο πλευρές. Στο βίντεο, ένας διοικητής των Ταλιμπάν προειδοποίησε ότι το Αφγανιστάν θα πολεμούσε τους φρουρούς της επανάστασης του Ιράν με μεγαλύτερη θέληση από ό,τι είχαν πολεμήσει εναντίον των Αμερικανικών δυνάμεων. Ο διοικητής μάλιστα δεν δίστασε να πει ότι οι Ταλιμπάν θα μπορούσαν ενδεχομένως να κατακτήσουν την Τεχεράνη και ολόκληρο το Ιράν αν τους δοθεί το πράσινο φως από τους Ισλαμικούς ηγέτες τους. Τα περισσότερα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης δεν έδωσαν σαφή εξήγηση για το λόγο έναρξης της σύγκρουσης, που περιλαμβάνει ακόμα και χρήση πυροβολικού, και το μόνο που αναφέρουν είναι ότι οι Ταλιμπάν ξεκίνησαν τις μάχες πυροβολώντας στελέχη των Ιρανών φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στα σύνορα. Οι Ταλιμπάν διαψεύδουν αυτή την κατηγορία, αλλά ούτε αυτοί δίνουν ξεκάθαρη απάντηση τι τους έκανε να ξεκινήσουν τις ανταλλαγές πυρών. Σύμφωνα όμως με τα Associated Press και το Iran International, οι συγκρούσεις πιστεύεται ότι έχουν τις ρίζες τους σε μια διαμάχη για το νερό που φτάνει στο Ιράν μέσω του Αφγανιστάν, και από ό,τι φαίνεται οι Ταλιμπάν αθετούν τις διμερείς συμφωνίες με το Ιράν. Σε βίντεο μάλιστα που διαδόθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εμφανίζει ένα μέλος των Ταλιμπάν να χλεβάζει τον Ιρανό πρόεδρο, σε μια κίνηση που θεωρείται ως πολύ προσβλητική για το Ιράν. Ο τρομοκράτης γέμισε ένα κίτρινο μπιτόνι με νερό και είπε κοροϊδευτικά απευθυνόμενο στον Ιρανό πρόεδρο: «Πάρτε αυτό το βαρέλι με το νερό και μην επιτεθείτε, είμαστε τρομοκρατημένοι». Προειδοποίηση εξέδωσε όμως και ο διοικητής του στρατού ξηράς του Ιράν, λέγοντας ότι αν το Αφγανιστάν δεν σταματήσει τις επιθέσεις, θα νιώσει την πλήρη οργή και δύναμη των Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων. Πείτε μας τη γνώμη σας για τις εξελίξεις αυτές στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδηση στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη στον MSHD με ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας nemeshd.gr.